Πόνιες ότι δικηγορικά γραφεία παραβίασαν τις κυρώσεις κατά Ρώσων ολιγαρχών. Υπό το βάρος των αποκαλύψεων της δημοσιογραφικής έρευνας Cyprus Confidential, ο Μιχάλης Βορκάς προειδοποίησε ότι θα ανακαλείται η άδεια όσων δικηγόρων εμπλέκονται διαπιστωμένα σε τέτοιες υποθέσεις. Μην Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα κλήθηκε το πρωί εκτάκτως στο Προεδρικό για να ενημερώσουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την πορεία των ερευνών. Οι κραδασμοί των αποκαλύψεων έφτασαν πάντως μέχρι και την Ινδία, όπου γίνεται λόγος για Ινδούς απατεώνες και φοροφυγάδες που απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο. Το ρεπορτάζ έχει ο Πρόκοπης Τουκηδίδης. 7 δικηγορικά γραφεία βρίσκονται ενώπιον της αστυνομίας ως ύποπτα για ενδεχόμενη παραβίαση κυρώσεων που έχουν υποβληθεί σε εταιρείες ρωσικών συμφερόντων ένεκα της εισβολής στην Ουκρανία υπό τη σκιά των αποκαλύψεων της έρευνας Cyprus Confidential. Επιπλέον, δύο γραφεία βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ασκώντας τον εποπτικό του ρόλο, ενημέρωσε τις αρχές για τα εν λόγω γραφεία ώστε να διερευνηθούν οι υποθέσεις και να παραπεμφθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αν στοιχειοθετηθούν. Ότι πιθανόν να διαπράκτησαν ποινικά δικήματα. Συγκεκριμένα, 7 περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και 2 βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας με σκοπό να καταδειχθεί κατά πόσο και αυτές ακολουθήσουν την ίδια μπορεί. Δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε τους δικηγόρους γιατί κάποιες μονάδες προσβάλλουν το σώμα. Ναι, αυτές οι μονάδες λοιπόν έτυχε στο παρελθόν να κάποιες από αυτές να στερηθούν ακόμα και την άδεια του δικηγόρου. Δεν θα παραλείψουμε εάν αυτό το δούμε ξανά να συμβαίνει, να ενεργήσουμε παρομοίως. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα 150 περίπου υποθέσεις συμπεριφοράς των δικηγόρων. Σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα μόνο περίπου 150 υποθέσεις, εκ των οποίων μερικές είναι ήδη υπό εξέταση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικυρώθηκαν επίσης τα 3 κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον χειρισμό υποθέσεων, με τον δικηγόρο και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου κύριο Κυριάκο Κούσο να αναλαμβάνει χρέη συντονιστή. Στο μεταξύ, σε έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των ερευνών. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί 3 στελέχη της αστυνομίας να αποσπαστούν στην υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος για να συμβάλλουν στις έρευνες ως προς το κατά πόσον κυπριακές εταιρικές οντότητες στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υποβοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες με παράνομα μέσα. Μέχρι και την Ινδία φτάνουν οι αποκαλύψεις στο πλαίσιο της έρευνας Cyprus Confidential, σύμφωνα με δημοσίευμα της Indian Express, η οποία βλέπει οικονομικά εγκλήματα πίσω από πολιτογραφίες Ινδών. Συγκεκριμένα, πρώην αξιωματούχος της εκτελεστικής εξουσίας με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Ινδίας, κάνει λόγο για πέραν των 60 κυπριοποιημένων Ινδών, ζητώντας ποινικές διώξεις σε βάρος τους. Είναι αναγκαίο για την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες έρευνάς της να προσεγγίσουν την κυβέρνηση της Κύπρου και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα ονόματα των Ινδών πολιτών και προσώπων ινδικής καταγωγής που έχουν κάνει επενδύσεις για να αποκτήσουν χρυσά διαβατήρια, να λάβουν τις λεπτομέρειες των εταιριών και λήφη τους και των κεφαλαίων που κρύβονται σε αυτές, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα φοροδιαφυγή, χειραγώγηση της αγοράς και παράνομη κατοχή περιουσίας στην Ινδία και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες βάσει των σχετικών νόμων. Γίνεται λόγος για ένα ζεύγος Ινδών που είχαν ιδρύσει εταιρεία στην Κύπρο με στόχο να αναπτύξει εγκαταστάσεις διήλυσης πετρελαίου, αλλά την έκλεισε μετά που απέκτησε κυπριακή υπηκότητα. Η υπόθεση αυτή προκύπτει από έγγραφα της κυπριακής εταιρείας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Connected Sky. Κατά την άνοιξη του 2016 είχε απαγορευτεί στο ζεύγος να εγκαταλείψει την Αυστραλία, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά λόγω φορολογικών υποχρεώσεων. Σε μια άλλη περίπτωση, το δημοσίευμα αναφέρεται σε κυπριοποιημένο Ινδό που ελέγχθηκε για απάτη στην Ινδία, ήρθε αντιμέτωπος με σύλληψη στον Ντουμπάι τον Αύγουστο του 2020 και τελικά αρμόδια υπηρεσία της χώρας του δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία. Η Διερευνητική Επιτροπή Νικολάτου για τις κατεξαίρεσεις πολιτογραφήσεις είχε επισημάνει την περίπτωσή του στο παρελθόν και εισηγεί το την αποστέρηση του κυπριακού διαβατηρίου στη βάση ότι υπέβαλε ψευδή ή και παραπλανητικά στοιχεία για τις δραστηριότητές του. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον